Είναι λίγο μετά τις 8 το πρωί και την ευρύτερη περιοχή του ναυστάθμου Κρήτης, από το ύψος των ναυπηγοεπισκευαστικών εγκαταστάσεων μέχρι τις λουτρικές εγκαταστάσεις της μονάδας, έχουν πνίξει καπνοί. Πυρκαγιά στη δασόδη έκταση, δίπλα στη λέσχη υπαξιωματικών, κινητοποιεί πυροσβεστική, στρατό και πολεμικό ναυτικό. Άμεσα κινητοποιήθηκαν όλες οι δυνάμεις που είχαμε σε ετοιμότητα, διαθέσιμη αξιωματική, γενική επιφυλακή στο νησί, 40 οχήματα, 120 άντρες. Οι διελώδεις άνεμοι ενισχύουν τα πύρινα μέτωπα που γρήγορα εξαπλώνονται στην πλαγιά δίπλα από τον οικισμό του ναυστάθμου Κρήτης. Μέσω του 112 και με τη βοήθεια της αστυνομίας ο οικισμός εκενώνεται. Παιδιά, φύγετε από εκεί, φύγετε από εκεί! Φοβάστε, και αναγκαστήκαμε και δώσαμε σύνθημα, το σήμα με το 112 για προληπτική εκένωση, αν και δεν υπήρχε κίνδυνος κατά των κατοίκων. Καταφέραμε και διασφαλίσαμε την περίμετρο σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χθες είχαμε άσκηση και σήμερα τη βιώνουμε στο παιδί μας. Είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα. Όταν βλέπουμε Απρίλη μήνα να παίρνουν φωτιά και να καίγονται σε τέτοια έκταση, να γεννώνονται οικισμοί, νοσοκομεία κλπ. Δίπλα σε μια στρατιωτική βάση, πολύ αντιλαμβάνεστε τη λεπτότητα του θέματος. Με απόφαση του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σιμανδυράκη, εκενώνονται επίσης όλα τα σχολεία της Ούδας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η παιδική σταθμή, ενώ ταυτόχρονα το πολεμικό ναυτικό προχωρά στην εκένωση του Ναυτικού Νοσοκομείου Κρήτης. Γίνανε προληπτικές εκενώσεις όσον αφορά τα σχολεία και, το Δημαρχείο, το πρώην Δημαρχείο που είναι η Πολεοδομία στη Σούδα, καθαρά όμως για προληπτικούς λόγους, καθότι δεν είδαμε ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία. Δυνάμεις της αστυνομίας κλείνουν όλους τους κόμβους που οδηγούν στη Σούδα και ο στρατός αναλαμβάνει την απομάκρυνση πολιτών από τα επικίνδυνα σημεία. Ο Δήμος Χανίων αποστέλει μηχανήματα για τη διάνοιξη δρόμων εντός της δασικής έκτασης, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών. Για τη διασφάλιση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, δύο ρημουλκά ιδιωτών τίθενται σε κατάσταση επιφυλακής στον κόλπο της Ούδας στο ύψος του Ναυτικού Νοσοκομείου. Στο έργο της πυρόσβεσης συμμετείχαν δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού και του στρατού, ενώ λίγο μετά τις 11 συνέδραμε από αέρος πυροσβεστικό ελικόπτερο που απογειώθηκε από την Άξο. Φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο νωρίς το μεσημέρι, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο αλλά και δυνάμεις του στρατού να παραμένουν στην περιοχή, καθώς εξαιτίας των ανέμων υπήρχε κίνδυνος αναζωπυρώσεων.